Εμένα με κάλεσε ο υφυπουργός ο κ. Σαββιανάκης να μιλήσω στους Ολυμπιονίκης. Είμαστε η χώρα, η μητέρα του, της Δημοκρατίας και του Ολυμπισμού. Έκανα ως όφυλα, δεν απέκρυψα και διαφώτισα σχετικά, καταθέτοντας την βιωματική μου εμπειρία από 7 Ολυμπιακές προετοιμασίες και την αλήθεια μου, η οποία εκτιμήθηκε ανάλογα από ό,τι φαίνεται από την Ελληνική Συμπλοϊκή Ομοσπονδία, η οποία είχε και την επιλογή να με καλέσει τα αρχικά της όργανα, αλλά προτίμησε να μπει στο σπίτι μου, να με τιμωρήσει βαριά από ό,τι φαίνεται. Πίσω στην αλήθεια μου δεν πρόκειται να κάνω, η αλήθεια μου δεν είναι διαπραγματεύσιμη, έχουν έρθει κατά καιρούς και άνωθεν, αλλά και έσωθεν να διαπραγματευτώ, δεν γίνεται αυτό σε καμία περίπτωση, δηλαδή και από τη μεριά της Ομοσπονδίας αλλά και από αλλού, αλλά νομίζω για χάρη της νέας γενιάς και των αξιών που πρεσβεύω δεν υπάρχει περίπτωση να κάνω ούτε μια σπιθαμή πίσω. Δηλαδή σας ζητήσαν να κάνετε πίσω και να πάρετε πίσω τα όσα είπατε? Μου ζήτησαν συγκεκριμένα να δοθούν αμοιβές εξηγήσεις και να λήξει το θέμα εδώ. Δεν χρειάζεται να βγει το δεύτερο φιλμ στον αέρα. Και να λύνει εδώ όλο το θέμα και θα βγει νικητή Νίκο Κακλαμαράκη. Σου εξήγησα ότι νικητή είμαι ήδη και ότι το αξιακό μετάλλιο που επιδιώκω δεν το διαπραγματεύομαι. Ωστόσο, αυτοί δεν χρησιμοποίησαν πειθαρχικούς μηχανισμούς και αρμόδια αθλητικά όργανα και πήγαν στο δικαστήριο. Γιατί κρίνεται, γιατί να τους κάνουν την αγωγή? Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω, αλλά κάτι που είδα λίγο μου δημιουργεί υποψίες. Αν δει κάποιος ότι το 2016 για νομικές και λογιστικές υπηρεσίες είχαν 16.000 ευρώ, ενώ την χρονιά που κάνανε την αγωγή σε μένα είχαν για τις αντίστοιχες δαπάνες 41.000 ευρώ, μου μπαίνουν διάφορα στο νου. Αμέσως μετά καταγγείλατε ότι απειλήθηκε η ζωή σας δύο φορές. Το 1999 ήταν η μία και η δεύτερη το 2018. Μιλήσατε για όλα αυτά με ονόματα στην αστυνομία ή στον εισαγγελέα? Ασφαλώς, ναι. Μένει για τις απειλές κατά ζωής, μένει μια συμπληρωματική κατάθεση, η οποία έχω να κάνω λόγω κορονοϊού, δεν μπορούσα να μεταβώ στην Αθήνα να κάνω συμπληρωματική. Έχω καταθέσει όμως 127 σελίδες συνημμένα έγγραφα, αποδεικτικά στοιχεία, συν άλλες 3-4 σελίδες καταθέσεις προσωπικές δικές μου, συν άλλοι 7 μάρτυρες που κατέθεσαν και εκείνοι. Άρα προχωράει η εισαγγελική έρευνα, προχωράει ήδη. Όλα αυτά με ονόματα για τους παράγοντες της Ομοσπονδίας? Εννοείται, ασφαλώς. Και πώς δεν έχει γίνει κάτι, κύριε Κακλαμανάκη, από τότε μέχρι σήμερα για όλα αυτά? Δεν το ξέρω τώρα. Αυτές οι διαδικασίες προφανώς παίρνουν καιρό. Για μένα θα έπρεπε να είναι πολύ πιο σύντομες όταν αφορούν στο δημόσιο συμφέρον, όταν αφορούν στην εκπροσώπηση της πατρίδας μας διεθνώς. Και όχι μόνο όταν αφορούν τη δολοφονία των νέων ανθρώπων και την κακοποίηση εκτός από τη σωματική, την κακοποίηση τη συναισθηματική, όπως επί 33 χρόνια έχω βιώσει εγώ, συναισθηματική αλλά και ψυχική, θα έπρεπε οι διαδικασίες να είναι πιο σύντομες. Κύριε Κακλαμανάκη, με ποιο τρόπο σας απείλησαν? Ξεκάθαρα. Τηλέφωνο, το άλλο ήταν διαζώσει. Το 99 ήταν από τηλέφωνο, χωρίς καλυμμένη φωνή. Δηλαδή, στο τηλέφωνο, τι σας είπαν? Ότι έχω τον τρόπο να έφτασω μέχρι τους Ολυμπιακούς. Αν πάει κάποιος και δει και συνέντευξή μου, η οποία έχει τίτλο «Ο Τσοχατζόπουλος με έκοψε από την πρώτη μου Ολυμπιάδα», που έχει βγει στο πρώτο θέμα, θα δει ξεκάθαρα και τη δήλωσή μου αυτή το 2012, αν δεν κάνω λάθος. Είναι αυτή μου συνέντευξη και θα δει λεπτομέρειες που καταθέτω και εκεί. Η δε απειλή για τη ζωή μου το 2018 έγινε διαζώσεις σε παγκόσμια στη Δανία, ότι ξέρουμε που μένεις και θα τα έχουμε τους ανθρώπους μας εκεί και θα σε τακτοποιήσουμε, θα σε φροντίσουμε ανάλογα. Δηλαδή βρέθηκαν, ας πούμε, ένας άντρας δύο στην πορεία, στον δρόμο? Ναι, έχω τα περισσότερα όμως θα τα καθέσω. Είναι και στο φιλμ, είναι παρότησε των μαρτύρων και όλα και δεν θα ήθελα να πω περισσότερα σε αυτή τη φάση. Αφορούν πράγματα που έχω δει από κατάχρηση εξουσίας και διαφθορά γενικότερα, τα οποία θα βγουν την κατάλληλη στιγμή, γιατί αυτή τη στιγμή πρέπει να σεβαστώ τόσο την εισαγγελική έρευνα όσο και το φιλμ, το οποίο με μαρτυρίες νέες ολοκληρώνεται αυτή τη στιγμή. Όλα αυτά τα χρόνια, τα 33, τόσοι υπουργοί πέρασαν από τα Υπουργεία Αθλητισμού. Δεν έκαναν κάτι για όλα αυτά? Δεν μπορούσαν δηλαδή να ξεκινήσουν αυτό το κουβάρι, να το ξετυλίγουν από τότε που ξεκινήσατε να κάνετε αυτές τις σοβαρότατες καταγγελίες? Αυτό είναι θέμα μελέτης. Είναι και στα που λέμε. Έχουν επιβιώσει αυτοί οι άνθρωποι σε αυτές τις θέσεις 30 και χρόνια. Και το οποίο τους έχει κάνει ουσιαστικά τόσο
ανίκητους, έτσι τουλάχιστον πιστεύουν, αμετακίνητους, ακλόνητους, και αυτό το ακατολόγιστο που έχουν είναι και το πιο επικίνδυνο. Δηλαδή το ότι υπάρχει ασυλία και τιμωρησία, καταλαβαίνετε ότι ανατροφοδοτεί την αδικία, η οποία έχει φτάσει στο σημερινό επίπεδο να μαθαίνουμε ό,τι μαθαίνουμε. Και δεν σας κρύβω ότι αυτό που έχει εξωθήσει στα άκρα τόσο τις καταθέσεις των αθλητών με την αλήθεια τους, όσο και την Μπεκατόρου με τις πρόσφατες της καταγγελίες, είναι η περιφρονητική συμπεριφορά της Ομοσπονδίας και την υπηρεσιακή, θα έλεγα, μέσα από την αντιπρόεδρό της, με επίσημες ανακοινώσεις αλλά και αναρτήσεις της στα προσωπικά της κοινωνικά δίκτυα. Επίσημη ανακοίνωση, όπως το ότι η κοινοποίηση εισαγγελική βασίζεται σε ταξιδιωτικού περιεχομένου φιλμ. Αυτό είναι επίσημη ανακοίνωση της Ελληνικής Ιστοπλοϊκής Ομοσπονδίας, από την οποία ανακοίνωση δεν έχει πάρει απόσταση κανένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης, κανένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έχει απαντήσει γιατί αρνούνται να μου δώσουν στοιχεία για τα 12 αιτήματα με βάση το εξωδικό μου, τα οποία αιτήματα είναι βασισμένα στο νόμιμο μου δικαίωμα να υπερασπιστώ τον εαυτό μου στην δίκη τους ενάντια μου. Και γιατί αποφεύγουν τόσο επίμονα και τόσο συστηματικά την αλήθεια? Δεν μπορεί να είναι όλοι από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΙΟ. Αυτό είναι υπερβολικά θλιβερό, αδυνατό να το πιστέψω. Ναι, και όμως αποτελεί μια πραγματικότητα για εσάς. Αποτελεί μια πραγματικότητα, ασφαλώς. Αλλά νομίζω ότι η Σοφία Μπεκατόρου δεν είναι ότι απλά το θυμήθηκε τώρα τον εφιάλτη και τον έβγαλε. Έχει προκαλέσει πάρα πολύ με αυτή την περιφρόνηση και τη σύβριση οι άνθρωποι της Ομοσπονδίας, όπου είπαν φτάνει πια. Καταλαβαίνετε. Δηλαδή, όσο και αν θες να πνίξεις. Κοιτάξτε, οι πρωταθλητές της Αγγλίας έχουν περάσει στις θάλασσες της άλλης άκρης της γης και βγήκαν ζωντανοί. Από την Νότια Αφρική, την Αυστραλία μέχρι την Ελλάδα έχουμε επιβιώσει. Είναι δυνατόν να πνιγούμε με το δίκαιο μας? Ειλικρινά δηλαδή, έχω θλίμω υπερβολικά που η Ομοσπονδία πιστεύει ότι θα μας παγιδεύσει. Πώς θα μας παγιδεύσει? Μέσα από απόκρυψη στοιχείων, από ψευδή δελτία τύπου, μέσα από την ασυλία που επιδιώκουν και από συσκότηση. Ναι, όλα αυτά, σε όλα αυτά πρέπει να μπει ένα τέλος. Και παρόλα αυτά όμως παραμένουν όλοι στις καρέκλες τους. Δεν μιλάω για τώρα, ενώ μέχρι και τις προηγούμενες ημέρες. Σίγουρα ναι. Για μένα η αλήθεια την οποία επιδιώκω, και αυτό το λέω γιατί μπορεί μένω ο κύριος Αβγενάκης να έχει ξεκινήσει αυτόν τον ιερό αγώνα και να έχει συναντήληψη για πρώτη φορά ένας πρωθυπουργός και ένας υπουργός με εμάς τους αθλητές για να γίνει μεγάλη αλλαγή. Αλλά για μένα είμαστε με τον κύριο Αβγενάκη, είμαστε με όποιον έχει τη σωστή συμπεριφορά. Η αλήθεια δεν έχει χρώμα, δεν είναι ούτε γαλάζια, ούτε πράσινη, ούτε κόκκινη. Πρέπει επιτέλους να γίνει κάτι και να φτάσει μέχρι το τέλος. Μέχρι το τέλος όμως, πραγματικά. Τι απαντάτε σε όλους όσους λένε πως δεν ήταν σωστό ίσως το να κάνει τόσο αργά την καταγγελία η κυρία Μπεκατόρου? Εγώ αυτό, ας πούμε, μπαίνω μέσα στα social media και διαβάζω πάρα πολύ τι λένε οι χρήστες του διαδικτύου και θα ήθελα τη δική σας απάντηση σε όλους αυτούς που λένε γιατί τώρα, γιατί τόσο αργά. Πιστεύω ότι είναι ένα τεράστιο βάρος το οποίο αν δεν κλείσει κάποιος τον κύκλο του. Τον αθλητικό ενδεχόμενο, με το φόβο που έχει ο κάθε άνθρωπο να του διακόψουν την καριέρα ανά πάσα στιγμή. Το οποίο το κάνανε επανειλημμένα. Δηλαδή τη δυσκόλεψα χωρίς αυτό. Φανταστείτε να είχε πει και αυτό. Είχε ξεχάσει την επόμενη μέρα στον αθλητισμό διαβίου. Τώρα είπε: εγώ σταματώ τον πρωταθλητισμό. Έτσι, έχουν φτάσει σε τέτοιο σημείο να δημιουργούν τόσο τοξικό περιβάλλον που δεν μπορώ εγώ να κάνω πρωταθλητισμό. Δεν μπορώ να κάνω καν το όνειρό μου για αθλητισμό. Κατά συνέπεια. Αυτό που έχω πνίξει μέσα μου τόσο καιρό και με βασανίζει, θα το βγάλω. Και επίσης αυτή η προκλητική συμπεριφορά, συγγνώμη, έχει φέρει στο προσκήνιο το θέμα αυτό, γιατί είπε ως εδώ τα πράγματα έχουν ξεφύγει. Είναι το ίδιο να κρατάς ένα πόνο μέσα σου και να τον κρατάς δικό σου, είναι και το ίδιο να σε περιφρονούν, να σε υβρίζουν και να τον κρατάς μέσα σου. Δεν είναι το ίδιο. Πίστεψε με, δεν είναι καθόλου το ίδιο. Δράτωμα της ευκαιρίας, επειδή χρησιμοποιήσατε τη λέξη υβρίζουν, θα ήθελα ένα σχόλιο σας για τις υβριστικές αναρτήσεις από την αντιπρόεδρο της Ομοσπονδίας που έχει κάνει στα social media. Δεν είναι μία και δύο, είναι πολλές. Από την στιγμή που βγήκε ο Νάκης και πήρε θέση υπέρ μου για το θράσος της νόμης μου, δηλαδή με το που μου κάνουν αγωγή,
Έκανε μια ανάρτηση, νομίζω, στο Twitter ο κ. Αβγενάκης, αν θυμάμαι καλά, που έλεγε: ένας Ολυμπιονίκης δεν είναι μόνο άξιος για το μεταλλείο του, αλλά για το θάρρος της γνώμης του. Βγήκε και η Νίκη Αναστασίου και είπε ότι πλάκα έχουν οι υπουργοί που το επιδιώκουν να εξασφαλίσουν ασυλία σε λασπολόγους δίθεν σημειοφόρους. Αυτό είναι ένα από πολλά. Έχει γράψει κάποια πράγματα για προπονητή που διαμαρτυρήθηκε, αλλά ντρέπομαι να τα πω εδώ, γιατί περιέχουν πολύ ακατάλληλες λέξεις. Και εικόνες μάλιστα, γιατί έχει μια καθαρσία ως εικόνα και γράφει κάτι ανάλογο. Αλλά ντρέπομαι να το πω τώρα. Της δω συγγνώμη γι' αυτό. Είναι η περιφρόνηση προς τη Σοφία την Πεκατόρου, με το μήνυμα που σας έχω μεταφέρει. Μπορείτε κάποια στιγμή, αν θέλετε, να το διαβάσετε. Το έχουνε δύο ώρες. Το... και ένα σωρό άλλες, τις οποίες μπορώ να σας τις κοινοποιήσω, αν χρειαστεί. Τώρα τέλος, για να κλείσουμε και να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Σε ένα μήνα από τώρα, σε δύο μήνες από τώρα, πιστεύετε θα έχει αλλάξει κάτι μετά από όλο αυτό το σάλο, τις απαραιτήσεις, τις αποκαλύψεις? Πώς φαντάζεστε την ιστιοπλοϊκή ομοσπονδία μετά από 2-3 μήνες? Πιστεύω ότι θα έχει φιλοτιμηθεί κάποιος να πάρει την πηξίδα της ομοσπονδίας και να την γυρίσει 180 μοίρες προς την ηθική. Και να πάψουν πια οι άνθρωποι των οποίων επιδιώξεις, που δεν είναι παρά ασυλία και συσκότηση και απόκτηση στοιχείων, η οποία έχει πολύ τις ικανότητες τους, να πάρει τις επιδιώξεις αυτές και να τις κάνει ηθική αξία. Δεν πρέπει να έχουμε τους αθλητές να βλέπουν την ομοσπονδία ως εχθρό, να την έχουν απέναντί τους, απλά να την έχουν μαζί τους. Θα έπρεπε να είμαστε μια οικογένεια. Δεν είναι τυχαίο που οι αθλητές έχουν κάνει ένα βίντεο όλοι, πριν από κάποιους μήνες, νομίζω μέσα από το Σεπτέμβρη, όπου, από το οποίο και έχει κλείσει άλλωστε η εισαγγελική παρέμβαση. Για τους άνεμους αλήθειες, λέτε το βίντεο. Ακριβώς, το οποίο θα δοθεί συνέχεια, για το οποίο δεν προτιμήθηκε κανένας από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας να πάρει θέση, να πάει στην ουσία του ζητήματος, να λάβει να απαντήσει το εξώδικό μου, για παράδειγμα, και το ενωμό μου δικαίωμα. Το μόνο που έχουν κάνει είναι να ηρωνεύονται, να περιφρονούν το δίθεν ταξιδιωτικό περιεχομένου φιλμ και το καθεξής. Λοιπόν, σε αυτό το κατήφορο και σε αυτό το σκοτάδι δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε. Εμείς στο σκοτάδι απαντούμε με φως, πράξεις, και η αλήθεια μας δεν είναι διαπραγματεύσιμη. Το τσουνάμι που έχει συγκινήσει από τη Σοφία την Πεκατόρου δεν πρόκειται να σταματήσει. Εμείς απλά λέμε πως είναι μέρος μιας πολύ μεγαλύτερης εικόνας αυτό που συμβεί στην Πεκατόρου. Και η Σοφία Πεκατόρου δεν θα είχε βρεθεί σε τόσο δύσκολη θέση εάν υπήρχε ευγνωμία, έτσι, εάν υπήρχε όχι απλά εφαρμογή του νόμου, αλλά διαφάνεια σε όλους τους χώρους και το δικαίωμα στην έκφραση και το δικαίωμα σε μια ειρηνική προετοιμασία χωρίς πόλεμο. Αυτό το δικαίωμα δεν το είχαμε ποτέ, το δικαίωμα στο όνειρο δηλαδή. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε... Να είστε καλά, εγώ ελπίζω ότι το καλό στο τέλος θα νικήσει. Γι' αυτό και δεν εγκαταλείπουμε τον αγώνα. Αλλά και ο αγώνας, να σας πω κάτι, και ήταν να είχαμε μπροστά μας, πάλι θα παλεύαμε. Γιατί ο μόνος αγώνας που χάνουμε είναι αγώνας που δεν δίνουμε. Έτσι έχουμε μάθει πάντοτε ως αθλητές και έτσι θα συνεχίσουμε. Έχετε δείξει άλλωστε και φτάσατε μέχρι εδώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια σας εύχομαι. Σας ευχαριστώ. Επίσης, γεια σας.